Νέα όψη θα αποκτήσει σε 2 χρόνια περίπου η παραλιακή της Πάτρας. Η αρχή με τη δημιουργία ενός χώρου στάθμευσης και ενός θεάτρου κοντά στο έλος της Αγιάς. Παραμένουν συμπληρωματικές εργασίες σημαντικές. Μία είναι η κατασκευή ενός μεγάλου πάρκινγκ βόρεια και ανατολικά του κολυμβητηρίου, το οποίο υποτίθεται είχε αναλάβει να το φτιάξει εν ώψη παράκτιων Ολυμπιακών Αγώνων, παράκτιων αγώνων, Μεσογειακών Αγώνων συγκεκριμένων, το Υπουργείο Αθλητισμού. Τελικά μας άφησε μόνο τη σκόνη του, οι παράκτη μας αφήσανε και είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να κάνουμε ο Δήμος αυτό το πάρκινγκ, που είναι σημαντικό γιατί θα μπορεί άλλος να βρίσκει άνετα να παρκάρει και να μην παρκάρει όπου να είναι όπως σήμερα. Αφενός και αφετέρου θα γίνει ένα ανοιχτό θέατρο ξύλινο, πολύ όμορφο, εντός του κάμπινγκ της Αγιάς, το οποίο θα χρησιμεύσει για διάφορες εκδηλώσεις ποικίλες και κυρίως και στη νεολαία μας και στις κατασκηνώσεις. Ο χώρος στάθμευσης θα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πατρινούς να κάνουν απρόσκοπτα το μπάνιο τους. Όταν θέλεις να πας για μπάνιο, δεν είναι ανάγκη να αφήνεις το αυτοκίνητό σου όπου να είναι. Θα πηγαίνεις εκεί, θα το αφήνεις. Στο μέλλον, συγγνώμη, θα έχουμε και κάποιο λεωφορείο, ώστε να μπορείς να πας να κάνεις το μπάνιο σου χωρίς να επιβαρύνεις όπως την κυκλοφορία. Έχουμε θέμα το καλοκαίρι, όπως ξέρετε, η ζήτηση για θέσεις πάρκινγκ στην περιοχή της πλάσης είναι πολλαπλάσιες από αυτές τις θέσεις που υπάρχουν. Άρα θα δίνεται και μια επιπλέον υποδομή προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να κάνει το μπάνιο του με ευκολία. Η Πάτρα έχει αυτό το μοναδικό πλεονέκτημα μέσα στον πολεοδομικό ιστό να έχει ένα τεράστιο χώρο και μια τεράστια σχετικά ακτή ώστε να μπορεί εύκολα ο άλλος να πάει να κάνει το μπάνιο του. Δεν είναι όμως οι μοναδικές παρεμβάσεις που θα γίνουν καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Σε όλη την περιοχή θα γίνει και το λεγόμενο από μας Ανατολικό Πάρκο μεταξύ της Μαρίνας και του Κολυμβητηρίου με κατάργηση της Ηρώων Πολυτεχνείου και μεταφορά της κυκλοφορίας σε μια παράλληλο δρόμο που λέγεται Καραμαλή, ώστε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας να απελευθερωθεί για χρήσεις αναψυχής, τουρισμού, εκπαίδευσης κλπ. Και θα είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα, ίσως με τόσο επίμικες και ωραίο παραλιακό μέτωπο.